politycznych Unii Europejskiej, ale dzisiaj odbyliśmy rozmowy dwustronne, których wynik uważam za bardzo satysfakcjonujący. Χαίρομαι πάρα πολύ που πραγματοποιήθηκε η σημερινή συνάντηση. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά τον συνάδελφό μου από την Ελλάδα. Γνωριζόμαστε σε προσωπικό επίπεδο, αλλά και από τις συνεντήσεις στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Σήμερα όμως πραγματοποιήσαμε μια διμερή συνάντηση και κρίνω πως το αποτέλεσμά της ως πάρα πολύ θετικό. Polska i Grecja to kraje, które w XIX i XX wieku walczyły o wolność, często po tej samej stronie. I Polonia i Ελλάδα είναι κράτη που κατά τη διάρκεια του 19ου και του 20ου αιώνα μαζί αγωνίστηκαν και συμμετείχαν σε κοινούς πολέμους. Grecja to także miejsce pobytu milionów polskich turystów w ostatnich latach, którzy doceniają uroki Grecji. Η Ελλάδα είναι επίσης μια χώρα που επιλέγεται από μεγάλο ρυθμό Πολωνών τουριστών που εκτιμούν ιδιαίτερα τις φυσικές ομορφιές της χώρας. W sprawach międzynarodowych, w wielu sprawach się zgadzamy i uzgodniliśmy, że będziemy się wspierać. Στα θέματα της διεθνούς πολιτικής συμφωνούμε σε πάρα πολλά πεδία και συμφωνήσαμε ότι θα αλληλοστηριζόμαστε και στο μέλλον. Polska ma ambicje przyczynienia się do dokończenia procesu integracji Bałkanów Zachodnich, czyli czegoś, co Grecja śledzi bardzo uważnie. I Polonia filodoksyjna na ολοκληρώσει διαδικασία της ολοκλήρωσης των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ, κάτι που η Ελλάδα παρακολουθεί πάρα πολύ στενά. Obydwaj jesteśmy także zdecydowanymi zwolennikami metody wspólnotowej, chociażby w kwestiach takich jak ustalenie przyszłego wieloletniego budżetu Unii Europejskiej. Kiedy ustalimy tę kinotyczną metodę, την οποία θα εφαρμόσουμε κατά τη διάρκεια της συμφωνίας του πολιτού σε προϋπολογισμού της ΕΕ για τα επόμενα έτη. Jestem wdzięczny panu ministrowi za wyrażenie poparcia dla kolejnego priorytetu Polski podczas naszej prezydencji, to znaczy wzmocnienia europejskiej polityki obrony i bezpieczeństwa Europy. Ευχαριστώ τον κύριο Υπουργό που στήριξε μια από τις πολωνικές πρωτοβουλίες που αφορούν την ενίσχυση της πολιτικής άμυνας και πολιτικής ασφαλείας. Polska jako kraj, który gości u siebie agencję Frontex, jest też oczywiście współodpowiedzialna za politykę migracyjną Unii Europejskiej. Η Πολωνία ως κράτος που φιλοξενεί την υπηρεσία της Frontex επίσης είναι συνυπεύθυνη για την μεταναστευτική πολιτική. Przedyskutowaliśmy także sprawy związane z polityką sąsiedztwa, szczególnie naszego wschodniego sąsiedztwa i mam nadzieję, że udało mi się przekonać pana ministra o tym, że kraje europejskie, takie jak członkowie Partnerstwa Wschodniego, mają długoterminową ambicję dołączenia do naszego gronu. Συζητήσαμε με τον Έλληνα συνάδελφό μου επίσης θέματα που αφορούν την πολιτική γειτονίας. Αναφέρομαι κυρίως στον ανατολικό χώρο και πιστεύω πως κατάφερα να πείσω τον κύριο Υπουργό πως τα κράτη που συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Ανατολική Σχέση έχουν μια πολυετής μακροχρόνια προοπτική. Na koniec niech mi będzie wolno powiedzieć, że śledzimy z podziwem działania tego właśnie rządu greckiego, którego pan minister jest przedstawicielem, w radzeniu sobie z niełatwą sytuacją gospodarczą, którą odziedziczył i w przeprowadzaniu fundamentalnych reform greckiego państwa i gospodarki. Να πω πως παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά τις επιτυχημένες προσπάθειες της Ελλάδας και της ελληνικής κυβέρνησης στην αντιμετώπιση μιας πάρα πολύ δύσκολης οικονομικής και δημοσιονομικής κατάστασης που κληρονομήθηκε από τους προκατόχους. Doskonałe stosunki polsko-greckie, zadrzeżnięte ponownie przez premierów Tuska i Papandreou, będą kontynuowane. Οι ιδανικές σχέσεις που ενεργοποιήθηκαν εκ νέου από τους
υπουργούς των δύο χωρών, τον κύριο Ντόναλντ Τούσκ και τον κύριο Παπανδρέου, θα συνεχιστούν και στο μέλλον. Πάρα πολύ, κύριε Τούρτσα. Είναι το λόγο στον κύριο Τούρτσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω θερμά τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Τάδο Λαυσικόσκι, για την πολύ θερμή υποδοχή εδώ στη Βαρσοβία. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować panu ministrowi Radosławowi Sikorskiemu za bardzo ciepłe przyjęcie tutaj w Warszawie. Βρισκόμαστε συχνά και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι σχέσεις μας και οι προσωπικές σχέσεις είναι πολύ θερμές, αλλά πάντα είναι κάτι ξεχωριστό, μια διμερής συνάντηση και γι' αυτό είμαι πολύ ευτυχής που βρίσκομαι σήμερα εδώ στη Βαρσοβία. Często spotykamy się w ramach Unii Europejskiej, mamy nasze osobiste spotkania, ale zwłaszcza spotkania na poziomie dwustronnym dają szczególną szansę do mówienia różnych tematów. Οι διμερείς σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Πολωνίας είναι σε άριστο επίπεδο, αλλά όπως πάντα υπάρχουν ακόμα και πολλά περιθώρια να εντατικοποιήσουμε αυτές τις σχέσεις μας και πιστεύω και μετά από αυτή την σημερινή συνάντησή μας, ακριβώς αυτό θα μπορέσουμε να κάνουμε εντατικούς ρυθμούς. Stosunki dwustronne, łączące nasze kraje, uważam za wzorowe, ale zawsze pojawiają się ramy, które pozwolą, pozwolą na dalszą intensyfikację tych stosunków i mam nadzieję właśnie, że to stopniowo przyczyni się właśnie do tego celu. Οι δεσμοί της Ελλάδας με την Πολωνία, όπως είπε και ο Ράζεκ, είναι και ιστορικοί, αλλά έχουν ένα πολύ καλό παρόν και ένα ακόμα καλύτερο μέλλον και σε αυτή την κατεύθυνση ακριβώς θέλουμε να εργαστούμε. Στοσούνκι δουστρώνενε, που έχουν βοβιές του δεμιάρ ιστορικοί, όπως вспомнил μου κολέγα Ράζεκ, σαν μοσλίβε το γέστε βίμψε ιντενσιφικάτσι και μάμε ενάντια, ότι βουάσκε να την πόλου Η Πολωνία, ως γνωστό, αναλαμβάνει και την Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε λίγους μήνες και είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για τις προτεραιότητες και το πρόγραμμα της Πολωνίας ως Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να πω ήδη από τώρα ότι είμαι σίγουρος ότι θα είναι μια εξαιρετικά επιτυχημένη Προεδρία και να διαβεβαιώσω τον Ράδεκ ότι θα έχει την Ελλάδα δίπλα του σε όλα αυτά που θέλει να πραγματοποιήσει επί Προεδρίας της. Jak wiadomo, w najbliższych miesiącach, za parę miesięcy Polska przejmie prezydencję Unii Europejskiej. Podczas dzisiejszego spotkania zostały omówione zarówno priorytety, jak i program polskiej prezydencji. Już od teraz mogę powiedzieć, że prezydencja będzie przebiegać w atmosferze sukcesu i mogę zapewnić, że Grecja będzie stała podczas prezydencji przy boku. Είχαμε και την ευκαιρία και ευχαριστώ τον Ράντεκ πολύ για αυτό που αφιέρωσε και εκείνος πολύ χρόνο στη συζήτησή μας για να μιλήσουμε για το θέμα της περαιτέρω διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο μέλλον. Chciałbym szczególnie podziękować moją koledze Radkowi za poświęcenie bardzo dużej ilości czasu na temat, który jest nam szczególnie bliski, chodzi mi o rozszerzenie Unii Europejskiej. Η Ελλάδα σε αυτό το πλαίσιο στηρίζει πλήρως και τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις δράσεις στην Ευρωπαϊκή Ανατολική Σχέση, κάτι το οποίο έχει η Πολωνία προωθεί με όλες τις της δυνάμεις. Grecja popiera bardzo czynne starania, jak i wszelkie akcje, które są podejmowane w ramach partnerstwa, wschodniego partnerstwa. I jestem pewien, że będzie nadal prowadziła i działała w tym kierunku. Ως Ελλάδα έχουμε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προς τις Βαλκανικές χώρες και σε αυτό το πλαίσιο είχα και τη δυνατότητα να ενημερώσω τον Ράντεκ για την πρωτοβουλία της Ελλάδας, την πλέον γνωστή σε όλους Agenda 2014, αλλά και για το σχέδιο, την πρόθεση της Ελλάδας όταν αναλάβει την Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2014, το πρώτο εξάμεινο του 2014, να διοργανώσει και πάλι μια σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων.
Grecja jest szczególnie zainteresowana rozszerzeniem Unii Europejskiej, jeśli chodzi o kierunek bałkański. I miałem możliwość poinformowania mojego kolegi o agendzie 2014. W chwili, kiedy Grecja przejmie przewodnictwo w 2014 roku, podczas pierwszego semestru, ma zamiar zorganizować szczyt Unii Europejskiej z udziałem państw zachodnich Bałkanów. Μιλώντας για το θέμα της διεύνησης, βεβαίως μιλήσαμε και για το θέμα των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία και είχα την ευκαιρία να συζητήσω με τον Πρόεδρο και για την σκέψη που εκφράσαμε για μια συζήτηση, μια ανοιχτή συζήτηση και συνάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το θέμα της ευρωπαϊκής ενταξιακής πορείας της Τουρκίας. Mówiliśmy podczas dzisiejszego spotkania o rozszerzeniu. Poruszyliśmy również kwestię stosunków łączących Unię Europejską a Turcję i wyraziłem myśl przeprowadzenia otwartej dyskusji oraz spotkania w ramach Unii Europejskiej, które będzie poświęcone europejskiej perspektywie tego kraju. Τέλος, είχα και την ευκαιρία να αναφερθώ στο θέμα της λάθρομετανάστευσης, ένα θέμα το οποίο αγγίζει πλέον σοβαρά την Ελλάδα και να ενημερώσω τον Ράτε και για τις τελευταίες δράσεις και πρωτοβουλίες που πήρε η Ελλάδα σε αυτό το θέμα και είχα και την ευκαιρία να ευχαριστήσω και θα μου επιτρέψετε να το κάνω και δημόσια, να ευχαριστήσω την Πολωνία και για την δική της συμμετοχή στην Frontex αλλά και στην ταχεία δύναμη δράση, τη λεγόμενη Rapid, στο θέμα της καταπολέμησης της λάθρομετανάστευσης. Kończąc, chciałbym przekazać, że również została poruszona kwestia nielegalnego przepływu migrantów, kwestia, która wstydliwie dotyka, której również Grecja podejmuje inicjatywy na tym polu i właśnie o tym poinformowałem, ale również miałem okazję podziękować panu ministrowi za poruszenie i za chciałbym to teraz publicznie dokonać, podziękować również za udział Polski w ramach operacji podejmowanych przez Frontex, jak i również przez siły szybkiego reagowania Rapid. Τέλος να πω για άλλη μια φορά ότι οι διμερείς μας σχέσεις εδώ έχουμε πολλά περιθώρια ακόμα να συνεργαστούμε στενά και θα μου επιτρέψει, Ράτεκ, να αξιοποιήσω αυτή την ευκαιρία και να αναφερθώ σε ένα τουλάχιστον θέμα, τον τουρισμό. Stosunki, jakie łączą nasze kraje, mają również jeszcze pole, które umożliwia podjęcie jeszcze ściślejszej współpracy. Chciałbym podziękować za dotychczasową, ale również chciałbym wspomnieć o kwestii, która dotyczy turystyki. Jest to jedno pole, gdzie można zintensyfikować jeszcze działania. Ελπίζω η Ελλάδα να γίνει ο πλέον αγαπημένος προορισμός διακοπών όλων των Πολωνών, είτε έρχονται στα ελληνικά νησιά ή στα παράλια της Βόρειας Ελλάδας. Νομίζω οι φυσικές ομορφιές της Ελλάδας θα μαγέψουν όλους και βεβαίως και η ζεστή φιλοξενία όλων των Ελλήνων. Mam nadzieję, że Grecja stanie się kierunkiem wyjątkowym, wyjątkowo lubianym przez polskich turystów, którzy odwiedzą bądź wyspy, bądź brzegi i plaże północnej Grecji i w magiczny sposób poruszą właśnie polskich turystów i nakłonią ich do kolejnych wizyt w naszym kraju. Για άλλη μια φορά να θερμό ευχαριστώ για την υποδοχή και την φιλοξενία και ελπίζω να μπορέσω να σε υποδεχτώ πολύ σύντομα και εσένα στην Ελλάδα. Bardzo serdecznie dziękuję za atmosferę przyjaźni, jak i za bardzo miłą gościnność. Mam nadzieję, że w najbliższej przyszłości również będę ja mógł się odwdzięczyć. Αναφερθήκατε και δύο στο θέμα της λαθρομετανάστευσης. Ήθελα να μου πείτε περισσότερες λεπτομέρειες για το θέμα της Frontex. Θα παραμείνει στην Ελλάδα να αντιμετωπιστεί αυτή η απειλή που είναι και απειλή και για την Ευρώπη. Και ένα δεύτερο ερώτημα, αν μπορείτε να μου πείτε κάτι περισσότερο για το θέμα της διεύρυνσης, είτε στα Δυτικά Βαλκάνια είτε με την Τουρκία, που θα τα αντιμετωπίσετε στην Προεδρία σας. Ευχαριστώ.
Jeśli chodzi o konkretną misję Frontexu, proszę pytać samego Frontexu. Natomiast Polska poprze każde inicjatywy, które będą prowadziły do skutecznego i humanitarnego kontrolowania zewnętrznych granic Unii Europejskiej, bo tak jak Grecja, też jesteśmy krajem granicznym. Όσο αφορά την αποστολή, θα σας συνιστούσα να απευθύνετε το ρεύμα στην ίδια τη Frontex. Ήδη η Πολωνία θα στηρίξει τις πρωτοβουλίες που θα αναλυφθούν, όμως πρέπει οι πρωτοβουλίες αυτές να είναι αποτελεσματικές και να είναι ανθρωπιστικές, να τηρούνται οι κανονισμοί αυτοί. Και γι' αυτό προτείνω να απευθυνθείτε απευθείας στην υπηρεσία. Nie rezygnujemy z naszego suwerennego prawa, zarówno jako kraje członkowskie, jak i cała Unia, kontrolowania dostępu do naszego terytorium, a jednocześnie uważamy, że najlepszym sposobem zapobieżenia nielegalnej migracji jest rozwój krajów naszego sąsiedztwa, zarówno na południu, jak i na wschód. Δεν υποχωρούμε από τα δικαιώματα που συνδέονται με την εθνική μας κυριαρχία. Είμαστε και εμείς μια χώρα που είναι μεθοριακή. Πιστεύουμε όμως ότι η αντιμετώπιση της λαθρομετανάστευσης θα πρέπει να γίνεται και στηρίζοντας και συμβάλλοντας στην ανάπτυξη των χωρών που βρίσκονται στην ευρύ γειτονία μας. Δύο λόγια, όπως είπα και προηγουμένως, βασιζόμαστε και στην συνεργασία με την Frontex και νομίζω ότι αυτή η συνεργασία ήδη έχει αποδώσει πολύ καλά αποτελέσματα. Dwa słowa. Chciałbym, jak wcześniej wspomniałam, wsparcie ze strony Frontexu daje bardzo dobre rezultaty. Το θέμα της λαθρομετανάστευσης για την Ελλάδα είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, αλλά θα μου επιτρέψετε να τονίσω ότι δεν είναι απλώς ένα θέμα το οποίο απασχολεί την Ελλάδα και ενδιαφέρει την Ελλάδα. Είναι ένα θέμα για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Jeśli chodzi o kwestię przepływu nielegalnej migracji, nielegalności, znaczy Unii Europejskiej jako całość. Η Ελλάδα και η ελληνική κυβέρνηση, η σημερινή κυβέρνηση λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να καταπολεμήσει αυτό το φαινόμενο με αποτελεσματικότητα, αλλά βεβαίως τηρώντας πάντα και το ανθρώπινο της πρόσωπο, αν θέλετε, τηρώντας όλες τις υποχρεώσεις που έχει και από τις διεθνείς συμβάσεις. Grecja, jak i również rząd Grecji, podejmuje działania, które mają na celu powstrzymanie napływu nielegalnych emigrantów w sposób efektywny, ale również zachowując w tym samym czasie ludzką, humanitarną twarz. I w tym kierunku właśnie działamy, by powstrzymać napływ nielegalnych emigrantów, ale szanując również międzynarodowe reguły. Bardzo proszę, Radio Tok. Εάν η απόφαση για την ανέγερση του τείχους έχει ήδη ληφθεί για την ανέγερση του τείχους στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Και το δεύτερο ερώτημα το απευθύνω προς τον Υπουργό Σικόσκη, το οποίο αφορά το Wikileaks και την απόφαση που συνδέεται με τα Μοζέκη. Ναι, η απόφαση έχει ήδη ληφθεί από την κυβέρνηση για την ανέγερση ενός φράχτη στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Όπως είχα την δυνατότητα και προηγουμένως να αναφέρω, η κυβέρνηση αντιμετωπίζει αυτό το θέμα της λαθρομετανάστευσης με αποφασιστικότητα και με αποτελεσματικά μέτρα, παράλληλα όμως στηρώντας, και όπως είπα προηγουμένως, το ονόμασα, τηρώντας το ανθρώπινο της πρόσωπο και τηρώντας όλες τις υποχρεώσεις της από τις διεθνείς συμβάσεις.